Welcome to all of you to our tribute for March 25th, Greek Independence Day. This year, this day is even more special, as it is the 200th anniversary of the 1821 Greek Revolution, a war that was marked by bravery and sacrifice, and won by heart and with the help of our allies and Philistines, including Americans. By the end of this 10-year struggle for liberation, Greece was no longer part of the Ottoman Empire. It was a free and sovereign state, the first in Europe to break away from the claws of an empire. This bicentennial year is celebrated not only by those of Greek heritage, but by many friends and allies around the world. Tonight, in honor of this great anniversary, many cities throughout the US and around the world will illuminate key locations and buildings in blue and white, the glorious colors of the Greek flag, paying tribute to the struggles of a people to become free citizens of a democratic state. But let's proceed with our tribute program to this great anniversary. It is now my honor to introduce the Prime Minister of Greece, Mr. Kyriakos Mitsotakis, with a heartening message for all of us. Συμπατριώτες μου, στην αυγή του 3ου αιώνα της ελεύθερης και ανεξάρτητης ζωής της, η Ελλάδα μας γιορτάζει τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821. Με το βλέμμα να στρέφεται όχι μόνο στο Μοριά, στη Ρούμελη ή στα νησιά που ξεσηκώθηκαν τότε, αλλά και πέρα από τα σύνορα. Στον οικουμενικό ελληνισμό, που ακμάζει στα πέρατα του κόσμου, κρατώντας όμως πάντα τη σκυτάλη των προγόνων του εξωτερικού, που κι αυτοί υπήρξαν πρωταγωνιστές του εθνικού αγώνα. Ο ίδιος πόρος της αναγέννησης έφτασε άλλωστε από τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Στη Βιέννη τυπώνει ο Ρήγας το πρώτο προσκλητήριο της ελευθερίας, το θούριό του. Και στην ίδια πόλη συστήνεται η Φιλόμουσος εταιρεία. Στο Παρίσι ιδρύεται το Ελληνόρωσον ξενοδοχείο για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. Και από εκεί δημοσιεύει ακούραστα ο Κοραής, αλληλογραφώντας για τον αγώνα με έναν από τους πατέρες του Αμερικανικού έθνους, τον Τόμας Τζέφερσον. Ενώ στην Οδυσσό ιδρύουν οι τρεις έμποροι, Σκουφάς, Ξάνθος και Τσακάλοφ, τη φιλική εταιρεία. Οι Έλληνες διασποράς θα βρεθούν όμως και στην πρώτη γραμμή της μάχης. Οι ηρωικοί φοιτητές του Ιερού Λόχου ξεκίνησαν την εξέγερση στο Δραγατσάνι. Οι ομογενείς μας συνέρευσαν αμέσως από παντού στην Ελλάδα για να πολεμήσουν. Και φλογεροί πατριώτες στο Λονδίνο και το Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη, εμψύχωσαν το φιλελληνικό κίνημα και έκαναν δωρεές για την ενίσχυση του αγώνα. Όταν οι Έλληνες ελευθερώθηκαν, απλώθηκαν στις πέντε γωνιές του κόσμου, χωρίς να ξεχάσουν όμως ποτέ τη μητέρα πατρίδα. Οι γενιές ανανεώνονται μακριά της, αλλά επιστρέφουν για να συμμετάσχουν στους πολέμους της εθνικής ολοκλήρωσης και αργότερα στο έπος του 1940. Ενώ στο πέρασμα του χρόνου, οι ομογενείς δεν σταματούν να πρικίζουν τον τόπο καταγωγής τους με ιδρύματα, νοσοκομεία και σχολεία, στηρίζοντας πάντα τα δίκαια του ελληνισμού με την επιρροή που κέρδισαν με την προκοπή τους στις νέες τους πατρίδες. Συμπατριώτες μου, στα 200 χρόνια της πορείας μας, η Ελλάδα συχνά λησμόνησε τα απόδημα παιδιά της. Όμως αυτό ανήκει πια στο παρελθόν. Η πολιτεία φρόντισε πλέον να διευκολύνει τους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν από όπου διαμένουν. Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει την ψηφιακή εξυπηρέτησή της από τα προξενία και προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη. Κάτι καλό λοιπόν γίνεται στη χώρα μας. Και σας καλώ να το κάνετε καλύτερο στη δική σας σκέψη. Ήδη τα κέντρα του κόσμου, από το Σίδνεϊ και το Τορόντο μέχρι τη Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες, τιμούν τα ελληνικά χρώματα. Και ο οικουμενικός ελληνισμός γιορτάζει ταυτόχρονα με την εθνική εστία τα 200 χρόνια του αγώνα. Σε 46 χώρες, η απόδημή μας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελλάδα 2021, προωθούν 319 δράσεις. Σήμερα η Ελλάδα αμήνεται με επιτυχία στην πανδημία. Εμβολιάζεται με γρήγορους ρυθμούς και βλέπει την έξοδο από την παγκόσμια δοκιμασία και την είσοδο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ένα νέο εθνικό στοίχημα που θα χρειαστεί και την αρρωγή της ομογένειας.
Σύντομα οι νέοι που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης θα μπορούν να γυρίσουν, καθώς η Ελλάδα θα χρειαστεί την όρεξη και τη γνώση τους. Οι ωριμότεροι θα βρουν στη χώρα καινούργιες ευκαιρίες για επενδύσεις. Και όλοι, σε κάθε ταξίδι τους στην πατρίδα, θα συναντήσουν πάντα ένα ζεστό χαμόγελο. Τιμώντας τον αγώνα του 1821, δίνουμε τον αγώνα του 21ου αιώνα, το δικό μας δημιουργικό αγώνα. Τότε ήταν η επανάσταση της εθνικής ανάστασης. Σήμερα είναι η επανάσταση της εθνικής ανάταξης. Η σύγχρονη μάχη της ανάπτυξης, που θα την κερδίσουμε και πάλι ενωμένοι, δυνατοί και αισιόδοξοι. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Έλληνες παντού στον κόσμο. Please join me in welcoming His Eminence Archbishop Elpidophoros as he shares his thoughts with us. Your Excellency Ambassador Papadopoulou, fellow Greeks, fellow patriots, τι μας καλέσομεν ένδοξη. As we join together virtually to commemorate and celebrate the National Day of Greece, what shall we call the immortal heroes of 1821? They were selfless in their love for the nation. They were passionate in their love for freedom. And they were devoted to the cause they embraced, to which they pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor. For we, Greeks of today, 200 years after the revolution, when we consider what their sacrifice means, we know we are the most fortunate people on the face of the earth. For we can look not only to the big future of Greece, but we can look as well to the depth of our history. In that famous eulogy, the Epitaphios Logos of Pericles, he gives the most perfect definition of what it means to sacrifice for Greece. He says in Greek, «Την γαρ χώραν οι αυτοί αοί οικούντες, διαδοχή των επιγυγνωμένων μέχρι τούδε ελευθέραν διαρετήν παρέδωσαν». Which means, «For this land of ours, in which the same people have never ceased to dwell, in an unbroken line of successive generations, they, by their valor, transmitted to our times a free state. Indeed, my friends and fellow patriots, what Pericles spoke of his Athenian brethren 2,600 years ago can be said word for word of those immortal heroes of 200 years ago. They, by their valor, transmitted to our times a free state. What shall we then call them? Heroes? They are more. Exemplars? They are our teachers in all things of our homeland. Certainly, we are indebted to all these manifestations of courage and freedom. But our debt does not only belong to the past. We owe an even larger debt to the future. We all are called to leave our Greece in even greater freedom, greater security, and greater prosperity than we found her. Thus, we shall forever be worthy of the free state that has ever been our patrimony in an unbroken line of successive generations. Nothing can stop the Greek spirit. Nothing can hold our march in liberty through the democratic values we gifted to the world. My sisters and brothers, ζήτω η Ελλάς, ζήτω το ελληνικό έθνος. Εξοχωτάτη κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πρέσβυρα της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον, συμπατριώτες μου Έλληνες και Ελληνίδες, είναι μεγάλη η συγκίνησή μου που συμμετέχω σε αυτήν την εκδήλωση, στην οποία τιμούμε τους αγωνιστές προγόνους μας, στους οποίους οφείλουμε την ελευθερία και την αξιοπρέπειά μας
ως ανεξάρτητο έθνος και στην οποία εορτάζουμε την τόσο σημαντική επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το έτος 1821. Σας προσκαλώ όλους και όλες να μείνουμε πιστοί στα ιδανικά και στις αρχές που κράτησαν ζωντανό το έθνος μας στην περίοδο της δουλείας. Now, please stay with us as we get a glimpse of a moving exhibition, Antiquities and the Greek War of Independence, by the Archaeological Museum of Greece, titled These Are What We Fought For, referencing General Ioannis Makrigiannis' memorable statement and connecting antiquities with the Greek people's struggle for independence. Δι' αυτά πολεμήσαμε. Το απόφθεγμα του στρατηγού της Ελληνικής Επανάστασης Ιωάννη Μακρυγιάννη συνδέει τις αρχαιότητες με τον αγώνα των Ελλήνων, γι' αυτό και προτάσσεται στην περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 26 ελληνικές αρχαιότητες που αποτέλεσαν τις πρώτες μουσιακές συλλογές ή προήλθαν από τις πρώτες ανασκαφές του ελληνικού κράτους που ξεκίνησαν το 1838, συνδιαλέγονται με 26 έργα του 18ου και 19ου αιώνα, αναδεικνύοντας την πολυσήμαντη σχέση των αρχαιοτήτων με την ιστορική πορεία των Ελλήνων προς την ελευθερία. Η ανακάλυψη των αρχαίων μνημείων της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους περιηγητές τον 18ο αιώνα αξιοποιήθηκε στην ιδεολογική προετοιμασία του αγώνα. Στη χάρτα του Ρίγα Φεραίου, η αλληγορική μορφή της Ελλάδας περιτριγυρίζεται από τεκμήρια της αρχαίας παράδοσης. Μυθολογικές παραστάσεις, αρχαία νομίσματα και τοπογραφικά σχέδια από ιστορικούς τόπους όπως η Αθήνα, οι Πλατέες και η Σαλαμίνα. Η εικόνα όμως της Ελλάδας που θα κατακλείσει την προεπαναστατική εικονογραφία είναι αυτή της υπόδουλης στον Οθωμανικό ζυγό. Άλλοτε εμφανίζεται να αντικρίζει μελαγχολικά τις αρχαιότητες που την περιβάλλουν και άλλοτε παριστάνεται ρακένδυτη ή ταλαιπωρημένη με σαφείς αναφορές στον Οθωμανό δυνάστη. Το ένδοξο παρελθόν δηλώνεται συνήθως είτε ως γενικότερο σκηνικό με αρχαία ερείπια και θραύσματα γαλμάτων, είτε με φόντο την Αθηναϊκή Ακρόπολη που συνιστά τόπο αναφοράς για τους αρχαιολάτρες της εποχής. Στα 1797, ο ελληνικής καταγωγής αξιωματικός Ντίμο Στεφανόπολη επισκέπτεται για λογαριασμό του Ναπολέοντα τη Μάνη και ανακαλύπτει σε αρχαίο ναό ένα ανάγλυφο με την επιγραφή «Νίκη ή θάνατος». Η δορυφόρος ελευθερία που προοριζόταν για δώρο στον Βοναπάρτη ανακαλούσε ίσως στους δημιουργούς της την Αθηνά πρόμαχο των αρχαίων, όπως παραδειγματικά παρουσιάζεται στην έκθεση με ένα μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο από την Αθήνα των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ. Αυτή η πολεμική θεά θα εμπνεύσει τα σύμβολα της Επανάστασης του 21, όπως και εκείνα του επίσημου ελεύθερου κράτους. Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα γενικεύεται η διαρπαγή αρχαιοτήτων στον ελλαδικό χώρο. Το 1806 ο Σατοβριάνδος διαπιστώνει με απογοήτευση. Οι καταστροφές στην Ελλάδα ακολουθούν με τόση ταχύτητα η μία την άλλη, ώστε συχνά ένας περιηγητής δεν βρίσκει ούτε αχνάρι από τα μνημεία που άλλος περιηγητής είχε θαυμάσει λίγους μήνες πριν. Πρώτος σταθμός η Ακρόπολη των Αθηνών. Ο Λόρδος Έλγιν στο διάστημα 1801-1803 αποσπά με βίαιο τρόπο γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη από την Ακρόπολη καθώς και από άλλα μνημεία της Αθήνας και της Αττικής. Ως μάρτυρες του βανδαλισμού παρουσιάζονται το μαρμάρινο θράσμα ανδρικής κεφαλής από τη βόρεια ζωφόρο του Παρθενώνα και ο μαρμάρινος κορμός πολεμιστή που κοσμούσε τη ζωφόρο του Ερεχθείου. Δεύτερος σταθμός, οι Μυκήνες. Η λαφυραγώγηση του μεγαλοπρεπούς Μυκηναϊκού τάφου, γνωστού ως Θησαυρός του Ατρέα, ξεκινά το 1802 από τον Λόρδο Έλγιν και συνεχίζεται από άλλους μέχρι το 1831. Τα ευρήματα πολλούνται κυρίως στο Βρετανικό Μουσείο. Μερικά καταλήγουν στο Μόναχο, την Καλσρούη και το Βερολίνο.
Ανάγλυφα θραύσματα που προήλθαν από συστηματική ανασκαφή της ελεύθερης ελληνικής πολιτείας το 1878 μαρτυρούν την περιπέτεια ενός μνημείου που εξακολουθεί να είναι διαμελισμένο σε 3 χώρες και 6 μουσεία. Τρίτος σταθμός, η Αίγινα. Το 1811 οι αρχιτέκτονες Κόκεραλ και Φον Χάλερστάιν αποσπούν τα αριστουργηματικά αγάλματα των αετωμάτων του περίφημου δωρικού ναού της Αφέας. Παρά τις αντιρρήσεις των κατοίκων, τα γλυπτά καταλήγουν στη Βαυαρία για να κοσμήσουν την γλυπτοθήκη του μονάχου. Τρεις μαρμάρινες κεφαλές κρανοφόρων πολεμιστών που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται από ανασκαφή του 1901. Τέταρτος σταθμός, οι βάσεις της Αρκαδίας. Το 1812, οι Κόκεραλ και Φον Χάλερστάιν αποκαλύπτουν τμήματα από τον γλυπτό διάκοσμο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα. Οι κάτοικοι και εδώ αντιδρούν, αλλά τελικά τα γλυπτά πωλούνται στο Βρετανικό Μουσείο. Σήμερα, ο πλαστικός διάκοσμος του μοναδικού ναού είναι διαμελισμένος σε 3 χώρες και 4 μουσεία. Τα θραύσματα των γλυπτών που εκτίθενται προήλθαν από ανασκαφές της ελληνικής πολιτείας. Μετά την κήρυξη του αγώνα, τα αρχαία πρότυπα εμπνέουν την εικονογραφία του κινήματος του φιλελληνισμού. Η υπόδουλη Ελλάδα αποτινάζει τώρα τις αλυσίδες της με τη βοήθεια της Ελευθερίας και της Αθηνάς. Η αρχαιοπρέπεια της αλληγορικής σύνθεσης του Ραβό στοχεύει τόσο στην αφύπνιση της ιστορικής συνείδησης των Ελλήνων, όσο και στην ενεργοποίηση του φιλελληνισμού. Στη μάχη της Ακρόπολης απεικονίζεται κατά πάσα πιθανότητα η ασύμμολη Δωρίγη, η γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο υπερασπιζόμενη τον Ιερό Βράχο. Η μορφή προβάλλει στα προπύλαια ως η προσωποποίηση της Ελλάδας, αποφασισμένη να υπερασπιστεί ένοπλα το δικαίωμα στην ελευθερία. Την ίδια εποχή, ο ρομαντικός ποιητής Λόρδος Βίρον αναδεικνύεται σε προτεργάτη του φιλελληνισμού και η εικόνα του, στην προσωπογραφία του Άνταμ Φρίντελ, σφραγίζεται από ένα αρχαιοπρεπές κράνος. Ανάλογα, προβάλλεται και η μορφή του πρωταγωνιστή της Επανάστασης, Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσσα. Η φιλελληνική δράση στοχεύει συστηματικά και στη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του αγώνα. Οι έρανοι ενισχύονται και με εκθέσεις, όπου πωλούνται έργα τέχνης, αλλά και αντικείμενα των διακοσμητικών τεχνών. Η φιλελληνική εικονογραφία εξαπλώνεται με κάθε τρόπο ακόμη και σε χρηστικά αντικείμενα. Ο φιλελληνισμός κορυφώνεται το 1827 με την ναυμαχία στο Ναβαρίνο. Η ναυτική σύραξη αποδόθηκε σε πολλές εκδοχές, όπως η περίτεχνη ζωγραφική αποτύπωσή της σε γαλλικό αρχαιοπρεπές βάζο ανάμεσα σε δύο νίκες. Ο αγώνας, ωστόσο, για την προστασία των αρχαίων έπρεπε να αναλυφθεί από την ελεύθερη ελληνική πολιτεία. Το 1827 απαγορεύεται η διαρπαγή των αρχαίων, ενώ 2 χρόνια αργότερα ιδρύεται Εθνικό Μουσείο. Ο αποχαιρετισμός στα όπλα θα πραγματοποιηθεί με φόντο το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, όπως συμβολικά παριστάνεται στο ζωγραφικό έργο του Θεόδωρου Βριζάκη το 1863. Η σύντομη ιστορική αναδρομή στην Ελληνική Επανάσταση ολοκληρώνεται αλληγορικά με την μορφή της φτερωτής νίκης, όπως την οραματίστηκαν και την αποτύπωσαν εικαστικά οι αρχαίοι Έλληνες. Η εμβληματική μυθική μορφή εμπνέει και σηματοδοτεί κάθε αγώνα για ελευθερία και αυτοδιάθεση, κάθε μικρή ή μεγαλύτερη νίκη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Στον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η κληρονομιά της αρχαιότητας. Έτσι ενώθηκε η ζωή μας, για τον Γιώργο Σεφέρη. Και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρίσει. Next comes a most beautiful rendition of Nikos Kalkota's 5 Greek dances by the Athens Philharmonia Orchestra, conducted by Dr. Nikos Maliaras. ¶¶
close our program with the national anthem of Greece, courtesy of the Lilian Voudouri Music Library. Χρόνια πολλά. Thank you all for being here. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας.